Όχι, δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει το πάρτι στην Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια, αφού δεν θα υπάρχουν πια δανεικά και αγύριστα. Και όταν δεν θα μπορούμε να επιστρέφουμε τα δανεικά, οι δανειστές θα μας παίρνουν τμήμα της κρατικής περιουσίας που έχει περάσει πια στο Ταϊπέδ. Όποιος ελπίζει να ξαναγυρίσουμε στο πάρτι, είναι ηλίθιος ή εντελώς αγράμματος. Δύο προοπτικές υπάρχουν για τη χώρα μας, μια καλή και μια κακή. Η κακή προοπτική είναι να συνεχίσουμε τη σημερινή πορεία μας που οδηγεί στον γκρεμό, στην τελική πτώχευση. Και όποιος θέλει πραγματικά να καταλάβει τι σημαίνει αυτό, μπορεί να καταλάβει. Η καλή προοπτική είναι να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια σοβαρή χώρα. Αλλά τι θα πει σοβαρή χώρα? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχει μια σοβαρή χώρα? Πρώτα απ' όλα, ο καθένας εξελίσσεται και αμείβεται ανάλογα με τις ικανότητές του, την απόδοσή του και την παραγωγικότητά του. Όχι ανάλογα με τα διάφορα χαρτιά που έχει μαζέψει, ποιος ξέρει τι και με ποιον τρόπο, ούτε ανάλογα με τις γνωριμίες του, ποιος ξέρει τι είδους και με ποια ανταλλάγματα. Στον ιδιωτικό τομέα αυτό ισχύει, με προβλήματα βέβαια όταν η ανεργία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στον δημόσιο τομέα είναι απόλυτη ανάγκη να ισχύει για όλους, γιατί εκεί δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Η αξιολόγηση οφείλει να υπάρχει παντού. Το δεύτερο θέμα είναι ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Μια από τις αρμοδιότητές του είναι να ελέγχει τις δραστηριότητες των ιδιωτικών επιχειρήσεων ώστε να τηρούν αυστηρά τους νόμους του κράτους. Δεν είναι αρμοδιότητα του δημόσιου τομέα να έχει δικές του επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων με προσέλκυση σοβαρών επενδυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατάντια των ελληνικών ταχυδρομείων. Το τρίτο θέμα είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα. Είναι αδιανόητο πια να απαιτείται η προσωπική επαφή στη σχέση των ατόμων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Όλες οι λειτουργίες του δημόσιου τομέα θα πρέπει να μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Αυτό φυσικά σημαίνει και σοβαρή μείωση του δημόσιου τομέα. Όχι βέβαια με απολύσεις, αφού δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη η ηλεκτρονική οργάνωση, αρκεί να εφαρμοστεί συνέχεια η αναλογία. Μία νέα πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις. Φυσικά, εκτός από τις αποκρατικοποίησεις, χρειάζονται πολλές νέες επενδύσεις. Σοβαρές επενδύσεις, κυρίως από ξένους επενδυτές με εισαγωγή συναλλάγματος. Μεγάλες επενδύσεις, με ταχύτατες διαδικασίες που δεν θα σέρνονται όπως η επένδυση στο ελληνικό. Επενδύσεις που όχι μόνο θα βοηθήσουν την πραγματική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και θα αντιμετωπίσουν γρήγορα τη μείωση της ανεργίας και την επιστροφή των νέων που φεύγουν από την Ελλάδα. Η πραγματική οικονομική ανάπτυξη θα επιτρέψει τη μείωση των φόρων και τη δυνατότητα εξόδου της χώρας στις διεθνείς αγορές με χαμηλά επιτόκια, χωρίς να χρειάζεται να ζητιανεύουμε για βοήθεια. Ένας βασικός στόχος μιας σοβαρής χώρας πρέπει να είναι η οικονομική ισορροπία, δηλαδή να μην υπάρχουν ελλείμματα. Ο εξωτερικός δανεισμός πρέπει να γίνεται μόνο για επενδύσεις που θα φέρουν τέτοια κέρδη που θα εξοφλούν τα δανεικά και δεν θα φορτώνουν την εξόφληση των δανεικών στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Το μέλλον μιας χώρας στηρίζεται στην εκπαίδευση και στη γενικότερη παιδεία του λαού της. Η εκπαίδευση στη χώρα μας σήμερα δεν έχει κανένα στόχο. Απλώς προσφέρει χαρτιά χωρίς αντίκρισμα. Η γενική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους. Και στην τριτοβάθμια πρέπει να υπάρξουν ανεξάρτητα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε ο ανταγωνισμός με τα κρατικά να οθήσει στην αναβάθμισή τους. Φυσικά, η ιατρική και νοσοκομιακή περίθαλψη είναι από τις βασικές υποδομές που πρέπει να έχει μια σύγχρονη, κανονική χώρα που σέβεται τους πολίτες. Και κοινωνική πολιτική δεν σημαίνει κοινωνικά μερίσματα
από τα υπερπλεονάσματα των φόρων. Σημαίνει στήριξη εκείνων που έχουν πραγματική ανάγκη για να ζήσουν και να εξελιχθούν με ίσους όρους μέσα στην κοινωνία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να σκεφτόμαστε όταν αποφασίζουμε να ψηφίσουμε κόμματα και υποψήφιους βουλευτές. Είμαστε ανόητοι και αντικοινωνικοί όταν κοιτάζουμε μόνο τον εαυτούλη μας και πιστεύουμε κάθε απατεώνα που μας τάζει προσωπικά ωφέλη, ξεχνώντας πως δεν μπορούμε να ωφεληθούμε πραγματικά αν δεν υπάρξει μια καλύτερη κοινωνία σε ένα καλύτερο κράτος. Γι' αυτό στις ερχόμενες εκλογές ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, διαλέγοντας με προσοχή σε ποιους υποψήφιους βουλευτές βάζουμε το σταυρό μας. Και όπως είναι γνωστό, μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.